Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα με τη Μάνια Λιβιζάτου και τον κύριο Ηλία Σιώρα, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και γραμματέα της ΕΙΝΑΠ. Καλημέρα λοιπόν και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Δημήτρη, θα δώσω αμέσως τον λόγο στον κύριο Σιώρα για να μας πει ποια είναι τα αιτήματα, γιατί έγινε η συγκέντρωση χθες και μάλιστα να μας πει χθες μόλις ήρθε η αστυνομία, μετά από λίγο έφυγαν και χειροκρότησαν κιόλας οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που έφυγε η αστυνομία βεβαίως, μετά από αίτημά τους. Κύριε Σιώρα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα καταρχήν. Η χθεσινή μέρα ήταν γνωστή ως η 7η του Απρίλη, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Είχε προαναγγελθεί και από την Ομοσπονδία μας και από πολλά πρωτοβάθμια σωματεία ότι θα γίνει μια συμβολική εκδήλωση, όπως και σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, στα περισσότερα νοσοκομεία. Η δική μας εκδήλωση ήταν ήρεμη, ήσυχη, επιλεγμένοι συνάδελφοι από κάθε κλάδο, λίγοι γιατροί, λίγοι νοσηλευτές, λίγες καθαρίστριες κλπ. Και ενώ ήταν προς το τέλος η κυρίως εκδήλωση, η ομιλία, θα ακολουθούσαν κάποιοι χαιρετισμοί από φοιτητές ιατρικής που είχαν έρθει μαζί μας. Μάλιστα. Και από άλλους από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τότε έφτασε η αστυνομία. Είδαμε μια ομάδα 15 περίπου ανθρώπων της Δίας να θέλουν να μπουν μέσα κτλ. Εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνετε, σε μια τόσο συμβολική μέρα, όταν είχαμε τηρήσει ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς γιατρούς της Ιταλίας και για τους όλους τους νεκρούς όλου του κόσμου, όχι μόνο τους γιατρούς, και όταν, ας πούμε, είχαμε προβάλει ένα προς ένα τα αιτήματα που, αν έχω την ευκαιρία να τα πω επιγραμματικά. Παρακαλώ, βεβαίως. Γι' αυτό σας φιλοξενούμε, για να ακούσουμε τα αιτήματα, κύριε Σιώρα. Έτοιμος στις 10 και στις 15 ώρες που θέλει να πάει στην τουαλέτα και δεν μπορεί να πάει, που θέλει να πιει νερό και δεν μπορεί να πιει, που θέλει να πάρει το ρεπό του και δεν μπορεί να το πάρει. Καταλαβαίνετε ότι βλέποντας την αστυνομία να μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο, δεν ήταν το καλύτερο, λέτε, μπορούσε να συμβεί. Αρνητικότατο κλίμα, ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Βέβαια, είμαστε σε ένα περιβάλλον περιοριστικό, κύριε Σιώρα, το ξέρετε κι εσείς. Αλλιώς εσείς το βιώνετε κάθε μέρα. Τώρα λίμωνο, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε οικονόμου. Εμείς τώρα σε λίγο έχω ενημέρωση των χτεσινών εισαγωγών. Στο γραφείο που είμαστε 10 γιατροί και η πυκνότητα ανά τετραγωνικό είναι πιο μικρή από ό,τι ήμασταν χτες. Ή στη Γενική Εφημερία, όταν υπάρχει μίξη περιστατικών που έχουν κορονοϊό ή είναι ύποπτοι με άλλα περιστατικά. Τα βιώνετε στην πράξη, ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι πολύ πιο μεγάλη. Κύριε Σιώρα μου, εμείς έχουμε συνομιλήσει άπειρες φορές. Σας παρακαλώ να μας πείτε τι αιτήματα έχετε για να τα ακούσει ο κόσμος. Εμάς τα αιτήματα είναι επιγραμματικά. Πρώτον, να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ και να αποσυμφορηθούν για να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα περιστατικά που δεν είναι κορονοϊός. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι καρδιολόγος και παλιά στις 100 κλίνες, στις 80 κλίνες είχαμε 90 αρρώστους μαζί με τα ράτζα. Τώρα έχουμε 15. Όλοι αυτοί οι ασθενείς που είναι χρόνια απάσχοντες, πού έχουν πάει? Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε, λέτε, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκεί θα μπορέσει να βοηθήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μάλιστα. Και εκεί θα μπορέσει να βοηθήσει να ξεχωρίσουν τα νοσοκομεία. Πρέπει να υπάρχουν νοσοκομεία που δεν είναι για κορονοϊό. Ωραία, και ένα είναι η ΜΕΘ λοιπόν, και έχετε δίκιο που το θέτετε, και οι χρόνια πάσχοντες πέραν του COVID. Άλλο, και πάμε παρακάτω. Οι χρόνια πάσχοντες, πρόσληψη του προσωπικού που λείπουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξελίσσεται αυτό, υποτίθεται. Κόσμος. Έτσι είπε το Υπουργείο Υγείας. Έχω εικόνα από τον Ευαγγελισμό. Έχουν έρθει περίπου 100 νοσηλευτές, οι οποίοι βέβαια θέλουν εκπαίδευση γιατί είναι καινούργια τα παιδιά και θα τους φροντίσουμε να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα γιατροί. Μάλιστα. Και αν εμείς αναπτύξουμε 70 κρεβάτια ΜΕΘ και μέσα από την εκπομπή σας να κάνουμε και μία μνήμα για τις επιτυχίες που έχουμε ανάμεσά τους και ο κύριος Παπαχελάς που μας ευχαρίστησε δημοσίως. Βεβαίως, και μακάρι να έχουμε και άλλες τέτοιες επιτυχίες. Εμείς, γιατρέ, εμείς σας τιμούμε κάθε μέρα και το ξέρετε αυτό εδώ χρόνια που συνεργαζόμαστε. Δεν σας τιμούμε τώρα, ούτε σας ανακαλύψαμε τώρα. Πάρα πολλές φορές και το γνωρίζω. Απλά με αφορμή τα χθεσινά, νομίζω ότι ήταν μια αρνητική εικόνα, όχι από την δική μας τη μεριά, κύριε οικονόμου. Ήτανε, γιατί μερικοί μας λιδόρησαν κιόλας ότι κάνουμε συγκεντρώσεις έτσι. Γιατρέ, τώρα εντάξει, αυτά είναι παραπολιτική. Εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το κεντρικό μήνυμα πάντα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Κλείνουμε εδώ, τελευταία κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας,
Υπήρχε πρόβλημα μέχρι χθες το πρωί. Μετά μας ενημέρωσαν ότι πιθανότατα σήμερα να λυθεί το θέμα. Θα μένει να το δούμε. Πολύ ωραία. Και πολύ θέλουμε ωραία. Με κάθε μορφή αξιοποίηση και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί γιατρέ, θα επανέλθουμε. Ίσως... Θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας καλημερίζω. Καλή δουλειά και καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά κι εσείς.